Φίλες και φίλοι, 100, περίπου 100 χρόνια μετά έγινε η ενθρόνηση στη Σμύρνη του νέου Μητροπολίτου. Νέος Μητροπολίτης είναι ο Σεβασμιότατος Βαρθολομαίος Σαμαράς. Τι σημαίνει άραγε για τον Ελληνισμό και για την Ορθοδοξία αυτή η ενθρόνηση? Όπως βλέπετε κοντά μου, ο Πανοσυλλογιώτατος Αρχιμανδρίτης, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά, ο πατέρας Τιμόθεος Ηλιάκης, ο οποίος και εκπροσωπεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σας ερωτώ, καλή σας μέρα, την ευχή σας. Θέλω να ρωτήσω, τι σημαίνει για εμάς, για όλους τους Έλληνες, για την Ορθοδοξία γενικότερα, αυτή η ενθρόνηση? Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, ένα πολύ σημαντικό γεγονός για όλη τη Ρωμιοσύνη και για όλη την Ορθοδοξία. 94 χρόνια μετά η Σμύρνη απέκτησε επίσκοπο. Άναψε η λιχνία της Ιωνίας. Χτύπησε η καμπάνα του Αγίου Βουκόλου, της Αγίας Φωτεινής. Σκύρτησε ο Άγιος Πολύκαρπος. Οπωσδήποτε, είχα πει και πάλι κύριε Κοντονία να ενθυμίστε, το γεγονός της εκλογής, της χειροτονίας και της ενθρονήσεως Μητροπολίτου στη Σμύρνη 94 χρόνια μετά, και μάλιστα την χρονική αυτή περίοδο που ο Ελληνισμός διέρχεται μια μεγάλη κρίση, αποτελεί μήνυμα από το Θεό. Ο Θεός μας λέει ότι είμαι εδώ. Να έχετε πίστη και εμπιστοσύνη στο θέλημά μου και στη δύναμή μου. Όπως δεν μας εγκατέλειψε τα χρόνια της τουρκοκρατίας, όμως δεν μας εγκατέλειψε στην κατοχή, δεν μας εγκαταλείπει και τώρα. Δεν γονατίσαμε στην προσφυγιά, δεν γονατίσαμε τα 400 χρόνια, δεν γονατίσαμε μετά, θα γονατίσουμε τώρα, και να το μήνυμα. Ποιος το περίμενε αυτό? Και όχι μόνο δεν είναι μόνο η εκλογή και η ενθρόνηση του Σεβασμιωτάτου Βαρθολομαίου, είναι και η χειροτονία σήμερα του βοηθού Επισκόπου Σμύρνης, του Επισκόπου Ερυθρών Κυρίλου. Νομίζω ότι ο Θεοφιλέστατος Κύριος ήταν εδώ κάποιες στιγμές, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Θα σας πω αμέσως, αφού πρώτα πούμε ότι είναι ο άνθρωπος που οργάνωσε την Εκκλησία της Σμύρνης. Είναι ο άνθρωπος που την αναγέννησε από την τέφρα της. Με το Θεοφιλέστατο έχουμε σχέση ιδιαίτερη, προσωπική, αλλά θα το πούμε και αυτό, έχει σχέση και με τη Μητρόπολη μας. Γιατί όταν ήταν νέος φοιτητής και δούλευε για να ζήσει, δούλευε για να σπουδάσει με τον ιδρώτα του, εργαζόταν ως νεοκόρος στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Πυρσού. Και είναι το παλικάρι εκείνο που, αν ανατρέξουμε στα παλαιά βίντεο της πρώτης επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου στην Αθήνα, ήταν παλικάρι εκείνο το ξανθό με τα μακριά μαλλιά που σήκωσε το πανό που έγραφε «Είσαι του γένους ο Πατριάρχης» και έκλαψε η Αθήνα. Και έκλαψε ο Πατριάρχης. Αυτό το παλικάρι, να τα λέμε όλα, έφυγε από την Εκκλησία της Ελλάδος ως ανεπιθύμητος. Αρχιμαντρίτησον σε Μητρόπολη του Αιγαίου. Αυτός ο άνθρωπος. Γιατί δυστυχώς συμβαίνει στο χώρο μας αυτό, κύριε Κοντονή. Δεν εκτιμούνται οι αξίες. Λοιπόν, σήμερα στη Σμύρνη, αυτά τα ξεχάσαμε, τελειώσανε. Σήμερα στη Σμύρνη αναστήθηκε ο Ελληνισμός. Σήμερα στη Σμύρνη γιορτάζει η Ρωμιοσύνη. Και όπως είπε χθες το βράδυ ο Θεοφιλέστατος Ερυθρών, δεν είναι πια μόνοι τους οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Είναι όλη η Ελλάδα και είναι ιδιαίτερα χαρούμενο το γεγονός ότι τα αθλητικά σωματεία, ο Πανιώνιος, ο Απόλλωνος Σμύρνης, η ΑΕΚ, ναι, ο Πανιώνιος, ο Απόλλωνας, βρέθηκαν εκεί για να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια, να στηρίξουν τον Μητροπολίτη, να στηρίξουν τον Επίσκοπο, να δώσουν μήνυμα ελπίδος. Και ακόμα να πούμε ότι ήταν σύσσωμη η ηγεσία της τουρκικής διοικήσεως της Σμύρνης, οι νομάρχης, ο δήμαρχος κλπ, οι οποίοι με εντολή τους επέτρεψαν να χτυπήσει η καμπάνα την ώρα που ο Πατριάρχης έφτασε στη Σμύρνη. Είναι θέλημα Θεού, όπως είπατε. Να αξιωθούμε να πάμε να προσκυνήσουμε κάποτε. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Είναι καθήκον μας. Είναι σαματωμένα χώματα. Είναι καθήκον, όπως είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Την ευχή σας. Ευχαριστώ.